Ένα δεν έχει ζέστη. Τι διαφορά έχουν αυτές οι με τις έξω? Αυτές είναι πρώιμες. Πω από μυρωδιά, τέλεια. Αυτό είναι δικιά σου κατασκευή? Ποιο? Το θερμοκήπιο. Σκέλι είναι αυτό. Α, μέχρι εδώ είναι το σκέλι. Και το πρόσθεσα σίδερα από εδώ, από εκεί το άδεισα στο τέτοιο. Κάτι σημάσου και καμία πιπεριά για τη γάνη. Πολύ νόστιμη πιπεριά είναι. Καυτερά έχεις? Καυτερά ακόμα δεν έγινε. Και μπάμισο ακόμα δεν άρχισε να μαζεύω. Τι, μόνο μια ρίζα έχεις? Εδώ μία έχει και τρεις έξω έχω. Πού δεν τα τρώμε, πώς θα φας? Πολύ μικρές οι μηλιζάνες. Αυτές είναι, αυτές είναι. Εδώ δεν τις αφήνω κιόλας και να μεγαλώσουν πολύ. Τι κάνεις, πώς σου λένε αυτό, ψαράκια που έλεγε η γιαγιά? Τρεις έκανα. Σοβαρά? Τρεις έκανα. Μόνο εγώ τους πιέσα. Αυτό το τις βράζεις πρώτα τις μελτζάνες, τις ζυματάς, ε? Ναι. Μόνο τις μελτζάνες ζυματάς, Κυριάκο? Ναι. Και τι άλλο βάζεις μέσα? Σκόρδο, αλεύρι και ντομάτα. Σκόρδο, αλεύρι και ντομάτα, μελτζάνες. Ε, και μελτζάνες. Και μπάμιες άμα έχεις βάζεις. Α, και μπάμιες άμα έχεις βάζεις. Βάζω αλεύρι στο... στο ταψί. Λάδι με αλεύρι κάτω στο ταψί. Και μετά αλευρώνω τις ντομάτες και τις σαραδιάζω. Μετά τρίβω το σκόρδο, ντομάτα από πάνω, τρίβω. Πάλι λαδάκι έτσι από πάνω ρίχνω. Και λίγο νερό έτσι από πάνω, πιτσιλάω και αλευράκι στο φούρνο. Μπουστάνι δεν έχεις βάλει? Να πάνε από εκεί τα μπέστο. Θα σε βγάλω και πατάτες. Πατάτες, πού έχεις πατάτες? Να, αυτές πατάτες. Αυτές πατάτες είναι εδώ? Ναι. Κολοκύθια, ε. Εκείνο για σπόρο το άφησε το μεγάλο. Εκείνο του δεν του είδα όταν ήταν μικρό και με ξέφυγε. Έχει ένα λίγο πιο μεγάλο να του κόψει, να του κάνει του ρουλί. Κόψω. Εντύνα. Να την μπουστάρι μου. Πόσα ουτζάκια έχεις βάλει? 5-6. Από εκεί αν πάρεις τριγύρω θα δεις και πιπόνια μεγάλα που έχει. Δεν έχει ούτε μάτια δεν έχει ακόμα εδώ, ε. Δεν βλέπω να έχει όμως κανένα μικρό. Τις πατάτες ξεριζώνεις, ε. Ναι, και μετά τις κάθε. Δηλαδή τώρα έτσι όπως τραβάς, μόνο η ρίζα βγαίνει. Ναι, μένει η πατάτη. Πεντακάθαρες βγαίνουν, ε. Καλές είναι.
Δηλαδή από μια ρίζα μπορείς να βγάλεις ένα φαγητό, ε. Εδώ τα δικά μας τα χωράφια δεν κάνουν για πατάτες. Δεκά. Γιατί δεν βάζουν παρά. Ε. Πουτάκες. Και πού τις δίνει. Στο χωριό τις πουλάει. Α, τις πουλάει στο χωριό, ε. Τώρα αυτές μικρούλες είναι, αλλά είναι νόστιμη πατάτα. Αυτές τι γάνι γίνονται τώρα. Τώρα γίνονται όλα. Αυτά λίγο να τα ξύσει, έτσι ολόκληρα μπαίνουν στο χώρο. Α, και παντζάρια έχεις εδώ, και κρεμμύδια, τι, θέμω. Και φασουλάκια έχεις βάλει εκεί πέρα. Ναι, αλλά τα φασουλάκια για βγάσιμα. Εγώ προχθές πρώτη φορά έβγαλα να από εδώ. Λέω για να βγάλω εδώ, αλλά θέλω ακόμα λίγο για να μεγαλώσω. Δίνεις ακόμα νερό, τις ποτίζεις. Όχι. Αλλά θα ρωτήσω τον Δημητράκη, τον Αλεξάνδρη, που θέλω να τις ποτίζω. Είναι πολύ μεγάλο. Αυτά όταν τα βάζεις και μετά δεν θέλουν αρέωμα, Κυριάκο. Λίγο τα αρέωσα, αλλά πάλι ήθελα κι άλλο. Ελεύθερη ροή, έτσι αδειάζει όλο το βιντεό δηλαδή. Για πάνε εδώ στη δεύτερη ράδα που εκεί μόλις είναι να φτάσει πέντε το νερό. Έφτασε. Αυτές οι ντομάτες τι... Αυτές από φυλίσια είναι. Τα πρώτα φυλίσια από το θερμοκήπο που έκοψα, τα φύτεψα, έπιασαν και μετά τα φύτεψα εδώ έξω. Αριζώσα και... δηλαδή και τις έφερες και... μετά. Και τι ντομάτες έχουν από κάτω μέχρι πάνω γεμίζω. Όλο το βράδυ ο κόσμος στα αυλάκια να μαλώνει για τα νερά, ε, παλιά. Και τώρα δεν ασχολείται κανένας. Πήγαινε κόψτο από εκεί, πήγαινε κόψτο από το χουρίδι, πήγαινε κόψτο πιο πάνω στο μήλο, αφού υπήρχαν νερολάδες στο χωριό. Και τώρα έχει. Τώρα που έχει νερολά. Έχει. Για το κάμπο. Όχι, ή για τα βλάκια. Ναι. Α, το γυρίζει δηλαδή καθημερινά σε άλλη πλευρά. Ε? Αφού έχει μερικοί βάζουν στα σπίτια. Αλλά πολύ τρέχει αυτό, βε! Τι να κάνει, άμα θέλει να τρέχει.